Φίλοι μου, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι στο κανάλι μου, Chris Hills, να κάνουμε την ωραία μας απόλαυση, να απολαύσουμε το πάρα το κακό μας χρήσμα, όπως ήθιστε, σε γένεια τριών ημερών. Ελπίζω να είστε καλά υγιείς, να περνάτε καλά. Και τίποτα, ηρεμία και να τα περνάμε λίγο στο φλούκο για πράγματα, γιατί, εντάξει, γίνονται διάφορα στον πλανήτη. Τι να πω, λοιπόν, στο σημερινό ξύρισμα θα δείξουμε μια μηχανούλα και ένα πινελάκι. Ξεκινάμε από το τέλος και το σετ που θα έχουμε. Το σετάκι μας θα είναι αυτό το μαγευτικό σετ. Εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια. Είναι η Τάλογο έκδοση. Είναι η Τάλογο έκδοση εδώ πέρα, μαζί με το σιτάκι του, το οποίο είναι, δεν το είχα, το πήρα σε δεύτερο χρόνο, το οποίο είναι αδιανόητο, δεν υπάρχει το άρωμα. Αυτό θα είναι το σετ μας. Λοιπόν, λεπιδούλα, μιας και μηχανή καινούργια, δεν την έχω ξαναδοκιμάσει, VisaMed, κλασικά, πρώτη χρήση. Στο πινέλο, για αρχή, έχουμε, εδώ και μουλιάζει, DS Cosmetic. Έτσι, DS Cosmetic Majurian Fan, είναι έτσι ψηλοτριγωνικό το πινελάκι. Κοντή λαβή, το loft του είναι Majurian του πάνω, το loft του είναι γύρω στα 50 χιλιοστά, όχι γύρω, 50 χιλιοστά είναι. Κοντό πινέλο, γενικότερα τα κοντά πινέλα, όπως ξέρετε τα βίντεο, δεν θα πολύ πάω καλά, αλλά με το συγκεκριμένο δεν είχα θέμα και μ' άρεσε πολύ και στο άνοιγμα του γενικά. Θα το δούμε και στο lathering. Και στη μηχανούλα, Κινέζο, ατσάλινο, ατσάλινος Κινέζος, Stainless China. Έχουμε γιάκι, την Stainless Steel έκδοση 316, τη Sland, μαζί με τη λαβή των 88 χιλιοστών. Μιλάμε για ένα βάρος 97 γραμμαρίων, περίπου 41 γραμμάρια είναι η κεφάλι και το υπόλοιπο 50 κάτι είναι η λαβή. Ας τη δούμε και λίγο πιο κοντά, που αυτή εδώ είναι η κεφαλή. Τη βλέπετε κιόλας πόσο λοξά γέρνει. Εντάξει, η λαβή έχει απίστευτο γκριμπάρισμα, με μια τρυπούλα από το κάτω που αν έχεις και την βάση έρχεται και κουμπώνει πάρα πολύ ωραία. Το gap της είναι στα 0,90, φαίνεται λίγο έντονο, δεν ξέρω τι ξέρεις, μακάνε πρώτη φορά θα το κάνω μαζί σας. Βάζω και λεπίδα και επανέρχομαι. Εδώ είμαστε και με τη λεπίδα, έχει μια πάρα πολύ καλή ευθυγράμμιση. Βλέπουμε και το κενό της, είναι λίγο μεγάλο, το 90 φαίνεται το 90 gap ότι έχει κενό, με ένα πολύ ωραίο φινίρισμα γενικώς. Έρχεται και δίνει πάρα πολύ ωραία η μηχανή. Εν τω μεταξύ είναι εντυπωσιακό. Είναι ωραίο το ότι δεν εξέχει η λεπίδα εδώ, οπότε μπορείς και την πιάνεις όπως θέλεις, δεν έχεις θέμα να κοπείς. Πάρα πολύ ωραίο γάλιο φαίνεται. Επόμενα να το δούμε και στο ξύρισμα. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, ξέχασα πριν να δείξω λίγο και μία το πινελάκι από κοντά, οπότε ας το δούμε και αυτό και να πάμε για το λάδι. Λοιπόν, και εδώ πιο κοντά είναι και το πινέλο του Majurian. Βλέπετε πόσο πηχτών. Γενικώς, παιδιά, τα DS Cosmetic είναι τίμια πινέλα, όχι όλα βέβαια. Είναι καλές εκδόσεις. Έχω κι άλλο ένα που είναι πολύ ωραίο. Ειδικά αυτός ο Fan Thysanos με εξετρέλανε. Η λαβή του επίσης είναι απίθανη. Πάρα πολύ ωραία. Γύρω στα 50 ευρώ, κάπου εκεί έχει από AliExpress. Οπότε πάμε να φορτώσουμε και απευθείας να κάνουμε το face lathering. Έχουμε φορτώσει το DS Cosmetic, το Majurian, 26 χιλιοστά το loft του, το note, συγγνώμη, και πάμε να
κουκουλάσουμε αυτό το ωραίο σύρματάκι. Ανοίγει πολύ ωραία, γενικώς, χειρός play. Τα μπαλκάρα γενικά. Απίθυμα στο πούνι, τα τελευταία τα λέω. Τι έχω ακούσει γενικώς ότι το vegan δεν είναι κακό. Είναι κάποιοι το έχουν και πιο πάνω από το, από το άλλο. Βέβαια δεν την πήγαινε και ποτέ, η αλήθεια είναι. Οπότε... Γενικότερα και στους καινούργους αναφέραμε, προσπαθείτε όσο μπορείτε να δουλεύετε και τα δύο σας χέρια. Γιατί τώρα με αυτό άμα έρθει από εδώ, γίνεται βέβαια, έτσι, είναι θέμα, αλλά θεωρώ εγώ προσωπικά ότι έχεις άλλη δύναμη με την κάθε φορά του χεριού. Λοιπόν, κάπου εδώ πιστεύουμε ότι είστε πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς. Οπότε πάμε να δούμε τι λέει Yaki's Land Vienna. Μου φαίνεται κάπως έτσι λέγεται. Stainless steel, 0,90 cup, 100 γραμμάρια σχεδόν 94 γραμμάρια παρά 3. Πολύ ωραία λαβή. Και πάμε να δούμε τι κάνει Villa με πρώτη χρήση σε γενιά τριών ημερών. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνεις λεπτά, τίποτα. Δεν καταλαβαίνεις καθόλου λεπτά, το βάρος είναι πολύ καλό. Κάτω από τη μύτη μπαίνει πολύ ωραία, γενικότερα. Λοιπόν, δεν μπουκώνει με τίποτα, ποτέ, έχει τα κενά από κάτω, οπότε βοηθάει πάρα πολύ το να φύγουν τα νερά. Παιδιά, ένα ωραίο ξύρισμα, όχι τόσο βαθύ. Καλό, δηλαδή μπορεί να μείνει και έτσι, χωρίς τις κόντρες. Πάμε για ένα δεύτερο. Είμαστε πάλι πίσω. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ μαλάκο το πινελό.
Πολύ ωραίο άνοιγμα. Να κοιτάω τα μπακ. Το ξέρουμε όλοι τι είναι. Μια κατηγορία μόνο του. Σε κάποιους δεν αρέσει, σε κάποιους άλλους αρέσει. Σου μόνο δεν πολύ κουστά το Μίτσελς, αλλά αυτά γούστα είναι. Λοιπόν, πάμε με τις κόντρες. Βέβαια στο συνδυασμό, τώρα επειδή δεν είναι σκληπίδα, είναι και ήπια και η... είναι και η γλυκιά και η βίζα μου, δύο κοφτερή. Κάνεις πολύ ωραίο ξύρισμα, πολύ γλυκό. Μ' άρεσε πάρα πολύ που δεν μπουκώνει η μηχανή, εμένα προσωπικά. Πάρα πολύ. Είμαστε σε πολύ καλό στάδιο και στο δεύτερο χεράκι. Πολύ ωραίο βαφή ξυρίσμα και με τις κόντρες. Αλλά όπως έτσι θα πάμε και για ένα τρίτο έτσι να το γουστάρουμε. Λοιπόν, είμαστε πάλι εδώ. Δεν θα βγάλω το υπόλοιπο. Θέλω να το κάνω λάδερο γιατί μ' αρέσει. Μόνο ότι έχει μείνει πάνω. Τόσοι άλλους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Γιατί μας έφτασε ο αφρός. Εντάξει, ίσως θα μπορούσε να φωτώσω κι άλλο, αλλά οκ. Okay. Τώρα αυτό το πράγμα το κάνω για να το κάνω. Πάρα πολύ ωραία. Τίποτα. Είμαστε άψογοι. Ξεβγάζω και πάμε για την άλλη. Είμαστε πάλι πίσω με την άλλη. Πολύ βαθύ ξύρισμα. Με κάποια τσουξίματα, αλλά όχι κάτι το τρελό. Νορμάλ. Και πάμε για το φανταστικό αυτές τη ταμπάκ. Είμαστε πάλι εδώ. Να σβήσουμε αυτό το πολύ ωραίο ξύρισμα. Θα σας πω τα κατέκαστα μετά. Με αυτό το εξαιρετικό άσταση που το λατρεύω. Δεν το λατρεύω απλά μόνο. Είναι η μυρωδιά του μοναδική σου, λέω, είσαι αρέσει. Love it or not. Τίποτα, είσαι αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στο συγκεκριμένο όρομα. Δυστυχώς. Είναι μια κατηγορία μόνο του. Το συγκεκριμένο. Ένα μοναδικό άρωμα, αυτό είναι, αυτό σου πουλάω, όπως και το Μίτσελς. Με θες, δεν με θες, εγώ αυτός είμαι. Δηλαδή έτσι το πάνε οι Γερμανοί. Λοιπόν, σβήσαμε αυτό το εξαιρετικό ξύρισμα. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ, πολύ αποδοτικό. Για καθημερινό είναι ό,τι πρέπει δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Τι χρησιμοποιήσαμε. Σετ αυτό. Το aftershave μαζί με το εξαιρετικό σαπουνάκι της Tabac, τα άλλο version. Έχει πράγμα μέσα, κάπου εδώ είναι.
Δεν τελειώνει εύκολα με τίποτα, αλήθεια είναι. Λοιπόν, Λεπιδούλα, η οποία είναι μέσα στη μηχανή ακόμα, είχαμε τη βίζα μου στην πρώτη χρήση. Πάει και αυτό. Πινέλο, είχαμε. Θα το τεινάξουμε. Καλά, είχαμε. Τις δίες Cosmetic, η αλήθεια είναι, μπορούσα να το φορτώσω λίγο ακόμα. Δεν πειράζει όμως, μας έβγαλε ωριακά. Το πρώτο χέρι δείχνει μια χαρά, εντάξει, το τρίτο δεν είχα τόσο πολύ, είχα. Αλλά δεν μπορούσα να φορτώσω κι άλλο, δεν πειράζει. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ μαλακό γενικώς. Για του Band Manchurian είναι πολύ ωραίο. 26, 50 loft. Dis Cosmetic επίσης, να ξέρετε, το γράφει και από εδώ κάτω. Αν δεν φαίνεται, έχασε τώρα φαίνεται καλύτερα. Πολύ ωραίο πινελάκι, το εγκρίνω. Και στη μηχανή είχαμε Yankee Slam V1, αν δεν κάνω λάθος έτσι λέγεται, μαζί με την λαβή της Yankee την 88 χιλιοστών. Παιδιά, η μηχανή είναι πολύ ήπια, κοφτερή, βέβαια εξαρτάται και τη λεπίδα που βάζει στην προηγούμενη φάση, οπότε θα μεταμορφώνεται κατά κάποιο βαθμό. Με τη βίζα, έχοντας μια βίζα με ήπια, γλυκιά λεπίδα και αποτελεσματική και κοφτερή, ήταν ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Κάνει για καθημερινό, παρόλο που είναι και σλάντ. Δεν είναι σλάντ. Είναι... εντάξει, είναι λίγο σλάντ, δεν είναι εντελώς. Έχει το στράβωμα αυτό εδώ της, που έχουν οι σλάντ. Πολύ ωραίο βάρος στα 100 γραμμάρια. Πολύ ωραία απόδοση, πολύ ωραίο κράτημα. Το κέντρο βάρους επίσης είναι πάρα πολύ καλό. Είναι κατανεμμένο παντού, γιατί είναι γύρω στα 41 γραμμάρια το κεφάλι και 50 κάτι λαβή. Οπότε έχει 100 γραμμάρια μηχανή, είναι πολύ, πολύ ωραίο. Με τη βαρύτητα φεύγει. Παιδιά, τι να σου πω, ειδικά άμα περιμένετε από το AliExpress με τα live που κάνουν, σίγουρα αξίζει να δώσετε μια δοκιμή. Γιατί βγαίνει γύρω στα 17, μου φαίνεται η κεφαλή και η λαβή γύρω στα. Πόσο γίνει, λαβή, 8, 11, 10, δεν ξέρω. Πάντως πολύ καλά, που λέω με 30 την παίρνει. Ατσάλινο, 3-16. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ ευχαριστημένος. Ήθελα από καιρό να το δοκιμάσω, γιατί με τη σλάντα εγώ είμαι λάτρης. Σε άλλους δεν αρέσουν, σλάντα σε μένα προσωπικά μου αρέσουν. Οπότε το εγκρίνω σίγουρα. Αυτά, ελπίζω να σας αρέσει το βιντεάκι. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, subscribe, καμπανάκι για ειδοποίηση για ανερχόμενα βιντεάκια που θα γίνονται να μάθει γυρί. Τα σχόλιά σας φυσικά για οτιδήποτε απορία έχετε, επισυνάψεις, τοποθετήσεις και τα συναφή. Προτάσεις, ιδέες, σκέψεις, μια κουβέντα να κάνουμε, να μεγαλώσει η ομάδα και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε να περνάτε όλοι καλά και να είστε υγιείς. Να είστε καλά. Γεια σας.